Σήμερα θα μιλήσουμε για το Warface, ένα free-to-play παιχνίδι στο Steam τώρα, και είναι μία ανάμιξη του Battlefield και του Call of Duty μαζί. Έχεις τα medic, έχεις αυτά που έχεις στο Battlefield, έχεις 4 διαφορετικούς χαρακτήρες. Έχεις medic, αυτό το rifleman που σου δίνει τις σφαίρες, μηχανικό, τον engineer, και έχεις και το sniper. Φυσικά αυτά εδώ, ο καθένας έχει κάτι διαφορετικό. Π.χ. αυτός που βλέπετε αυτή τη στιγμή στο βίντεο είναι ο rifleman που παίζω, και μπορώ να δίνω σφαίρες στους άλλους όταν τους τελειώνουν και σε μένα, συνέχεια, πάντα, όπως στο Battlefield. Ο μηχανικός μπορεί να σου δώσει αλεξίσφαιρο συνέχεια, να σου αναπληρώνει. Ο medic τη ζωή λογικά. Και το sniper δεν κάνει τίποτα, απλά έχει το σνάιπεράκι, που είναι λίγο υπερβολικά καλό το sniper. Δεν είναι σαν το Call of Duty, quickscope και τέτοια, είναι πιο ρεαλιστικό. Είναι free to play και με έχει πορώσει, είναι αρκετά ρεαλιστικό αυτό το παιχνίδι. Αλλά νάτος, με κάνει τώρα αυτή τη στιγμή, με έκανε heal. Είναι pay to win, δηλαδή για κάποια όπλα πρέπει να πληρώσεις. Για κάποια καλά οπλάκια θα πληρώσεις και θα κάνουν διαφορά. Αλλά αυτό το παιχνίδι πάει σε αυτούς που δεν έχουν τα λεφτά να πάρουν το Battlefield. Για ρεαλιστικά παιχνίδια μιλάω. Το Call of Duty δεν είναι ρεαλιστικό, πολεμικό. Δεν θέλει τακτική και τέτοια, είναι γιούρια, τρέχεις, πυροβολάς από εδώ και από εκεί. Και αυτό έτσι είναι, αυτό προσπάθησα να κάνουν. Προσπάθησα να βάλουν τον Battlefield και το Call of Duty να τα κάνουν ένα... να βγάλουν ένα μπάσταρδο. Οι πίστες στο Warface είναι λες και παίζεις συνέχεια στο Nuketown, όποιος ξέρει για Call of Duty. Είναι τόσο μικρές που το τι class θα πάρεις δεν έχει νόημα. Αφού δεν προλαβαίνεις να χρησιμοποιήσεις ούτε να κάνεις heal τον άλλον, ούτε να του δώσεις σφαίρες, δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Γι' αυτό δεν παίζει ρόλο το τι class θα πάρεις, απλά το κάθε class έχει διαφορετικά όπλα. Και τώρα θα δείτε εδώ την ομαδικότητα που θέλει το παιχνίδι. Αλλά όχι σε PvP, αυτό είναι PvP τώρα. Το να είσαι ομαδικός σε αυτό το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό στο co-op, γιατί έχει παιχνίδια που μπορείς να παίξεις με τα AI, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε αυτά που λέω. Με το PC, με τα μποτάκια, πώς το λένε, και κάτι σαν μικρή ιστοριούλα. Που θέλει τακτική, θέλει να έχετε ένα medic, θέλει να έχετε έναν rifleman, έναν engineer. Ο ένας θα βοηθάει τον άλλον, είναι πολύ. Αλλά αν μπεις μόνος σου να παίξεις με άλλους, δεν γίνεται. Γιατί άμα εσύ παίζεις με τακτική και τέτοια, πίστεψέ μου, άλλος δεν παίζει. Εγώ έμπαινα, όλοι πεθαίνανε, έμενα μόνος μου, τι θα κάνεις. Και γεμίζει με κακούς, αυτό είναι το θέμα. Με AI. Τέλος πάντων, αυτό το παιχνίδι πραγματικά νιώθω ότι παίζω κάτι πολύ καλό. Αλλά έχει πολλά glitch, όπως βλέπετε τον σημαδεύω τώρα, τον σημάδευα. Τον πυροβολούσα, αλλά τίποτα δε. Ενώ είναι μέσα στο στόχο. Άμα το παίξετε θα καταλάβετε, μερικές φορές όταν στοχεύεις σου δίνει ένα περίεργο αίσθημα. Ή όταν πετάς τις βόμβες. Εδώ εγώ είμαι ομαδικός, κατεβαίνω, ξανανεβαίνω, βοηθάω, γιατί μου αρέσει τα τακτικά παιχνίδια. Τέλος πάντων, το να πετάς τις βόμβες. Και αυτό είχε ένα περίεργο πράγμα. Δηλαδή λίγο πρέπει να σημαδέψει λίγο πιο πάνω, λίγο πιο... Είναι πολύ περίεργο. Έχει τα glitch του, αλλά κανένα παιχνίδι δεν είναι τέλειο. Αξίζει να το δώσετε μια προσπάθεια. Τώρα, αν θέλετε να βάλετε λεφτά, αληθινά λεφτά, θα έχετε ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους που δεν βάζουν. Π.χ. εγώ αυτό το όπλο που είναι αρκετά δυνατό, δεν ξέρω πώς το πήρα. Το πήρα με λεφτά παιχνιδιού. Αλλά αν θες να πάρεις πολλά όπλα με τα λεφτά του παιχνιδιού, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να παίξεις χρόνια. Είναι ένα pay to win, σου δίνει αυτό το αίσθημα ότι πρέπει να πληρώσεις για να νικήσεις. Αλλά και την άλλη δεν στο δίνει. Γιατί εγώ το ευχαριστιέμαι το παιχνίδι και δεν έχω βάλει ευρώ. Και ούτε πρόκειται να βάλω. Και έχω ξεκλειδώσει αρκετά πραγματάκια.
ένα που θέλω να κάνω είναι να σας δείξω gameplay από sniper, γιατί... Αλλά θέλω το καλό το sniper. Αυτό είναι το θέμα, τα θέλει και ο κόλλος μου, θέλω το καλό το sniper. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι σαν αυτόματα. Απλά θέλουν δύο σφαίρες για να πεθάνει ο άλλος. Τι άλλο να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Πολλοί το δίνουν κακές κριτικές. Να σας πω πρώτα απ' όλα ποια εταιρεία το έφτιαξε. Και θα παραξενευτείτε όσοι δεν ξέρετε. Είναι free to play και το έχει φτιάξει Crytek. Crytek είναι αυτή που έφτιαξε το Crysis. Το Crysis 1, το Crysis 2, το Crysis 3. Και όταν ήταν στο beta αυτό το παιχνίδι, λέγανε ότι θα είναι από τα καλύτερα παιχνίδια και τα γραφικά θα είναι υπέροχα και το ένα το άλλο. Θα είναι από τα καλύτερα free to play. Εμένα μου θυμίζει Crysis 1. Δεν θα πω ότι είναι χάλια. Crytek το μόνο πράγμα που είχε καλό ήταν τα γραφικά. Το Crysis σαν παιχνίδι δεν μ' άρεσε. Ακόμα και εδώ για free to play, όταν βλέπω το όπλο ας πούμε, πορώνομαι. Ειδικά τα πιστολάκια. Είναι τόσο ρεαλιστικά. Τα maps είναι όλα μικρά. Μερικά είναι μικρά αλλά είναι κλειστά και θέλει τακτική να παίξεις. Αλλά συγκεκριμένα αυτό το map τώρα που βλέπετε είναι πολύ ανοιχτό και μου θυμίζει Ice World, Nuketown. Αλλά είναι ευχάριστο παιχνίδι. Καλό θα ήταν βέβαια να είναι pre-made τα παιχνίδια σας. Δηλαδή να μπαίνετε με άτομα που ξέρετε ότι μπορούν να παίξουν καλά και το ένα το άλλο. Και ένα άλλο θέμα που θέλω να πω είναι οι χακεράδες. Δεν έχω πετύχει πολλούς, αλλά συνήθως στα free to play είναι της πουτάνας. Εδώ έχω πετύχει μόνο δύο. Πέτυχα ένα μαχαιράκι να σκοτώνει όλο τον κόσμο, ενώ είναι στη βάση μας να κάθεται. Και έναν άλλο να μην πεθαίνει νομίζω. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην υπάρξουν hackers σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί πραγματικά θέλω να το παίξω και να... και να σας δείχνω καθημερινά, να κάνω καθημερινά βίντεο από Team Deathmatch και τέτοια. Αλλά όχι έτσι να έχει γίνει το gameplay και εγώ να μιλάω μετά και να το βλέπω. Θέλω εκείνη την ώρα να δείτε πως αντιδράω. Τώρα δεν ξέρω τι να πω. Το παιχνίδι προσωπικά για μένα αξίζει. Αξίζει περισσότερο από το Call of Duty, θα το πω. Το Call of Duty είναι για τον Μπούτσο. Από το Modern Warfare 3 και μετά. Και τώρα που παίζω αυτό δεν μπορώ να παίξω Call of Duty. Το συχαίνομαι. Δεν μου βγαίνει να παίξω. Προσπαθώ να θυμηθώ τι άλλο λένε. Τι άλλο κακό λένε για το παιχνίδι. Τέλος πάντων, θα σας πω για τα classes για την ακρίβεια. Π.χ. ο δικός μου που είναι Rifleman χρησιμοποιεί έτσι μεγάλα αυτόματα. Π.χ. M16. Αυτό εδώ το G33, νομίζω G36, δεν θυμάμαι πως λέγεται. Ενώ ο Engineer χρησιμοποιεί αυτόματα μικρά SMGs. Ο Medic έχει καραμπίνες μόνο. Και ο Sniper έχει μόνο Sniper. Δεν μπορεί να πάρει ο Sniper π.χ. αυτόματο. Μπορεί από κάτω από πεθαμένο, αλλά να ξεκινήσει το παιχνίδι έτσι δεν γίνεται. Αυτό είναι το θέμα με τα classes. Ο καθένας έχει τα δικά του. Γι' αυτό παίρνω συνέχεια Rifleman. Με βολεύει αυτό. Αν και έπαιξα με τα άλλα. Και να σας πω και τα άλλα classes. Είναι OP. Τα SMG δηλαδή δεν δείχνουν να κάνουν πολύ damage, αλλά σε βιάζουν. Τέλος πάντων. Είναι free to play στο Steam. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχει που έχει βγει κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι beta τώρα. Κάποτε ήταν και όσα reviews έχω δει είναι στο beta, μιλάνε για το beta. Αυτό και αυτό και αυτό δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει, θα το δώσω 7 στα 10 σε βαθμολογία. Γιατί έχει πολλά bugs και πολλά glitches. Πολλά πράγματα έχει που θέλουν διόρθωμα. Και το δίνω 7 στα 10 κιόλας επειδή είναι free to play. Δηλαδή εγώ που θέλω να παίξω ρεαλιστικά παιχνίδια, π.χ. το Insurgency και το Battlefield, πρέπει να πληρώσω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πολλά λεφτά να δώσουμε σε παιχνίδια. Πήρα τηλεχειριστήριο Xbox για να έχω να παίζω τα gameplay που θα κάνω.
Θέλω να πάρω επεξεργαστή και RAM, RAM πείρα, επεξεργαστή και motherboard. Γι' αυτό αυτό το παιχνίδι το παίζεις αν δεν έχεις τα λεφτάκια να πληρώσεις. Είναι free to play, τσεκάρετε το στο Steam, μπορεί να βάλω link να με βλέπετε. Τώρα θα με δείτε το όνομά μου, να δείτε τι έπαιζα εγώ. Και αυτά, τα λέμε.